15 λεπτά και έχουμε την χαρά να φιλοξενούμε στην εκπομπή τον Υπουργό Υγείας, τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη. Κύριε Υπουργέ, καλής μέρα, ευχαριστώ για τον χρόνο σας. Καλημέρα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Το θέμα αφορά ένα πράσινο φως που δώσατε για ένα ενδιαφέρον πείραμα, το οποίο βέβαιως αφορά και αντιδράσεις. Την παραχώρηση λειτουργίας ενός εκ των κέντρων υγείας, 70 των αριθμάτων παραπατώμετρα, τα οποία παραμένουν κλειστά. Δώσατε λοιπόν ένα πράσινο φως για να παρακολουθεί η λειτουργία του κέντρου υγείας της Αντιμάχιας στον τοπικό Δήμο, το Δήμο της ΚΟΜ. Ήταν μια ενέργεια η οποία προκάλεσε αντιδράσεις. Άλλοι είδαν ένα ενδιαφέρον πείραμα πρωτοποριακό και άλλοι είδαν μια πόρτα ιδιωτικοποίησης υγείας. Πού ακριβώς βρίσκεται αυτή η υπόθεση? Κοιτάξτε, την εποχή της Ευμάρειας το κράτος μας έκτισε πάρα πολλές δομές και στον τομέα της υγείας. Δομές που, όπως αποδεικνύεται εκ των πραγμάτων, δεν μπορεί να τις αξιοποιήσει. Η Αντιμάχεια είναι μία από αυτές και μία από τις χαρακτηριστικές, θα λέει. Εκεί έχουμε φτιάξει ένα εκπληκτικό κτίριο για το κέντρο υγείας, καταπληκτικό, μεγάλο, ολοκένουριο. Είναι εξοπλισμένο. Έχουμε εξοπλίσει. Και παραμένει κλειστό. Είναι παραμένει κλειστό, δεν είναι από προσωπικό. Δεν μπορούμε να το λειτουργήσουμε. Ας πούμε, ένα άλλο παρόμοιο παράδειγμα είναι στο νοσοκομείο της Σαντορίνης. Λοιπόν, στην περίπτωση της ΚΟ, ήρθε ο τοπικός δήμαρχος και κατέθεσε μία πρόταση στο Υπουργείο Υγείας για μία παραχώρηση για κάποια χρόνια στον Δήμο του κτηρίου και του εξοπλισμού του Κέντρου Υγείας Αντιμαχίας, με την υποχρέωση του Δήμου να χρηματοδοτήσει την πρόσληψη του αναγκαίου προσωπικού ώστε μπορεί να λειτουργήσει. Είναι ένα είδος ΖΙΤ, αλλά μεταξύ της κεντρικής διοικήσεως και της τοπικής υποδιοίκησης. Μπορεί να υπάρξει αυτό? Δεν υπάρχει ένα νομοθετικό κενό εκτός των άλλων για την ύπαρξη αυτού του ΣΔΙ, να χρησιμοποιήσω τον ορισμό σας? Αυτό θα το εξετάσουμε. Οι υπηρεσίες προς το παρόν λένε ότι μπορούμε. Είμαστε στη φάση που αν το υλοποιήσουμε τώρα. Και να υπάρχει νομοθετικό κενό θα το ρυθμίσουμε. Δεν είναι εκεί το πρόβλημα. Το μεγάλο πρόβλημα είναι αν θα αποφασίσουμε ότι όλα αυτά τα κτίρια τα οποία τα έχουμε διάσπαρτα στη χώρα, αντί να τα έχουμε να τα βλέπουμε, θα τα αξιοποιήσουμε κιόλας. Η δική μου γνώμη είναι ότι δεν μπορούμε να αφήνουμε αυτές τις μονάδες απλώς να φύρονται, γιατί καταλαβαίνετε ότι κάτι που δεν χρησιμοποιείται, δεν σημαίνει καινούριο, καταστρέφεται σύν τον χρόνο. Και εκεί έχουν ξοδευτεί πολλά χρήματα του ελληνικού λαού για να τα βλέπουμε απλώς να κάθονται και να ρημάζουν, ας το πω έτσι, από την αχλή του χρόνου. Οπότε παραμένετε θετικός, κύριε Υπουργέ, ναι, στο... Είμαι θετικός. Υπάρχουν αντιδράσεις. Γιατί κάποιοι θεωρούν ότι, όπως είπατε, είναι άνοιγμα στην ιδιωτικοποίηση, παρόλο που το συγκεκριμένο είναι ΣΔΙ με τον Δήμο, επαναλαμβάνω. Δεν είναι κάποια ιδιωτική εταιρεία. Και άλλοι όπου λένε ότι ενδεχομένως θα μπορούσε ο κράτος να βρει μια καλύτερη λύση. Εγώ όμως, ψάχνοντας εδώ και 4 μήνες εντατικά το θέμα της Αντιμάχειας, όπως ασχολείται εντατικά και με την Θύρα, βλέπω ότι το κράτος μας δεν έχει τη δυνατότητα να κάνει κάτι άλλο μόνο του. Καταρχήν δεν καταλαβαίνω γιατί είναι τόσο κακό. Αντί να αφήνουμε κάτι να κάθεται, φανταστείτε το συγκεκριμένο κάθεται το 2009. Και μου 2013. 4 χρόνια δηλαδή. Είναι κλειστό ένα κέντρο υγείας εξοπλισμένο με μηχανήματα. Και κάθεται. Ακριβώς. Είναι κλειστό. Και υπάρχουν. Είναι κλειστό το νοσοκομείο της Θύρας. Ακριβώς. Και λέω λοιπόν τώρα εγώ, αν θέλετε, με το φτωχό μου το μυαλό. Μα τόσο κακό είναι να βρούμε ανθρώπου να το αξιοποιήσουμε. Η πρόταση που σας έγινε από τον τοπικό Δήμο σας ικανοποιεί, δηλαδή καλύπτει το να υπάρχει αυτή η παραχώρηση και παράλληλα να υπάρχει δωρεάν υγεία? Παρέχει τις πλήρες εγγύξεις. Ο Δήμος θεωρεί ότι μπορεί να χρηματοδοτήσει το κέντρο, διότι πιστεύει πρώτον ότι μπορεί να καλύψει ένα μέρος των εξόδων από τα χρήματα που θα πληρώνουν οι τουρίστες, γιατί δεν το χρησιμοποιούν, και οι οποίοι δεν είναι λίγοι για το νησί αυτό το καλοκαίρι. Και ότι θα έχει μια προστιθέμενη αξία το νησί από την παροχή καλύτερων υπηρεσιών υγείας που θα τα ενισχύσει στον τουριστικό ανταγωνισμό με όλες τις γύρω περιοχές. Εσείς θα προωθήσετε το αίτημα αυτό έστω και ως πιλωτική λειτουργία? Θα έχουμε εξελίξει? Εγώ θα το προωθήσω. Το έχω αποφασίσει. Μάλιστα. Είστε αποφασισμένος δηλαδή να προχωρήσετε την υπόθεση αυτή? Είμαι αποφασισμένος να προχωρήσω και σας είπα και για την Σαντορίνη, για τη Θύρα. Είμαι σε μια. Είναι πιο σύνδετο το πρόβλημα, είναι πιο μεγάλα τα μεγέθη. Είμαστε σε μια διαρκή συζήτηση με την τοπική κοινωνία για να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε. Μάλιστα. Πάντως είναι μια λογική αυτό που λέτε, το να κάθονται κάποια κτίρια εξοπλισμένα 4 χρόνια σαν μουσεία κλειστά,
είναι προτιμότερο να υπάρχει μια κινητικότητα. Κύριε Υπουργέ, δεν θα αποφύγω τον δημοσιογραφικό πειρασμό, αν και σας κάλεσα για τα κέντρα υγείας, να σας ζητήσω ένα σχόλιο για την διαδικασία στη Βουλή. Τι νομίζετε ότι θα συμβεί μετά το βράδυ της Κυριακής? Τι θα έχει αλλάξει την πολιτική σκηνή της Αυγής? Δεν νομίζω ότι προς το παρόν όμως την διαδικασία δεν φαίνεται ότι θα υπάρξει καμία έκπληξη. Η αίσθηση που έχω και από τις ομιλίες που παρακολούθησα συναδέλφων της Νέας Δημοκρατίας και από ομιλίες συναδέλφων του ΠΑΣΟΚ, οι κοινοβουλευτικές ομάδες του ΣΥΡΙΖΑ κυβέρνηση παρουσιάζονται εντελώς συμπαγής. Η θέση της ΔΗΜΑ να μην υπερψηφίσει την πρόταση κατεβάζει πάρα πολύ τον πήγη. Οπότε δεν βλέπω καμία πιθανή έκπληξη την Κυριακή το βράδυ. Ήταν μάλλον μια. Οπότε γιατί έγινε αυτή η κίνηση? Μια δάση κυβέρνηση προς τον κύριο Τσίπρα. Ήταν μία, δεν άκουσα με τις απάνω σας. Μία αβάντα του κύριου Τσίπρα προς την κυβέρνηση τελικά. Μάλιστα. Κύριε Υπουργέ, να ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο σας, για τόσα μας είπατε και να ευχηθώ να έχετε μια όμορφη μέρα. Να είστε καλά. Εγώ ευχαριστώ.